Εμείς οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Τουρισμού χαιρετίζουμε τη σημερινή σας συγκέντρωση και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα σας για εισόδημα που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και δουλειά με δικαιώματα. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου στον τουρισμό. Η πολιτική του στηρίζεται στην προσέλκυση επενδύσεων εις βάρος του περιβάλλοντος, των δημοσίων εκτάσεων, του πολιτισμού, των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου. Κάθε τουριστική περίοδο οι μεγάλοι επιχειρηματίες απολαμβάνουν τεράστια κέρδη λόγω των αυξημένων τουριστικών ροών, ενώ οι χιλιάδες κυρίως εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό εργάζονται 12 ώρα δίχως ρεπό για 3, 4 και 5 μήνες αγωνιώντας αν κατορθώσουν να κατοχυρώσουν δικαίωμα για το επίδομα ανεργίας. Σήμερα, με αφορμή την πανδημία, η κυβέρνηση παρέχει νέο πακέτο στήριξης στους μεγαλοξενοδόχους και τις μεγάλες αλυσίδες εστίασης. Φοροαπαλλαγές, επιστρεπτέα προκαταβολή φόρων, επιδότηση μισθών, εισφοροαπαλλαγές και πολλά ακόμα. Και όλοι αυτοί στέκονται προκλητικά απέναντι στους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους του κλάδου και ζητάνε ακόμα περισσότερα. Για τα συμφέροντά τους καταργούν κάθε μέτρο ελέγχου του εισερχόμενου τουρισμού και πρόληψης κατά του κορονοϊού, την ώρα που εξακολουθούν να κουνούν σε όλους εμάς το δάκτυλο για την ατομική ευθύνη και υπευθυνότητα. Φτιάχνουν δήθεν υγειονομικά πρωτόκολλα, την ευθύνη τήρησης των οποίων τη ρίχνουν στους εργαζόμενους και όχι στους επιχειρηματίες. Για άλλη μια φορά, το βάρος της κρίσης μεταφέρεται στους εργαζόμενους στο πλαίσιο του λεγόμενου δίκαιου επιμερισμού. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Τουρισμού δεν μένουμε απαθείς, δεν μένουμε στο απειρόβλητο των εξελίξεων. Δεν ξεχνάμε τις διαθεσιμότητες απολύσεις του 2013. Η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων αφορά και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναλογιστούμε ότι τα τελευταία χρόνια της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης ολοένα και λιγότεροι εργαζόμενοι μπορούμε να κάνουμε διακοπές λόγω της μείωσης των αποδοχών μας. Συναγωνιστές, οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Τουρισμού στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα που δίνεται για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων σας. Για δουλειά με δικαιώματα, καλή δύναμη στον αγώνα σας.